γιατί δεν θα κάνεις ποτέ ναι. αυτό. Όταν εδώ θα φέρεις μπροστά. Εδώ όμως θέλω να κοντίνω. Παραμ. Μαλλιά, πολλά. Is this the way to my dressing room? Αλλούλα, είσαι τελείωτη. You too, baby. Έχω πάει πολλές φορές στην Αμερική για περιοδία. Αλλά ομολογώ αυτό το ταξίδι μου τα φύλαγε όλα. Εγώ πού βγαίνω? Γιατί δεν έχω κέντρο να βγαίνω? Αλλά αυτά κάποιος πρέπει να τα σκέφτεται. Νίκη μου, σε παρακαλώ, κάποιος πρέπει να αναλάβει το stage μου. Πρέπει να βγαίνω στο κέντρο, το είπαμε. Δηλαδή είμαστε λίγο αλλαλού. Ποιος θα μου σιδερώσει το άσπρο? Εγώ. Ωραία, το σακάκι είναι εκεί από κάτω. Ναι. Το ασημένιο παντελόνι. Όχι, το μαύρο παντελόνι. Μπορεί να είναι και το ασημένιο. Οκ, θα το δούμε. Και από ζώνη τι βάζεις με το δερμάτινο? Περίμενε, μου έβαλα την αλυσίδα. Θα βάλουμε αλυσίδα. Μόνο να τα φορτωθείς. Νίκη μου, έχω στάντ πάνω για μένα. Ένα στάντ και να είναι και τα τέτοια μου δίπλα στο Γιάννη. Τα τέτοια είναι δίπλα. Είσαι stage manager ή δεν είσαι? Δεν ξέρω τι δουλειά κάνω τελικά. Αν θυμηθώ λόγια σήμερα. Okay. Thank you. Ένιωσα τη φωνή μου έτσι κουρασμένη. Γιατί δεν έβγαινε όσο άνετα ήθελα να βγαίνει. Δυσκολευόμουν να βγάλω τις νότες τις ψηλές. Δηλαδή υποφέρω. Εν τω μεταξύ τα ταξίδια δεν βοηθούσαν. Αεροπλάνα συνέχεια, ξερνόταν ο λαιμός μου, ξυπνάγαμε περίεργες ώρες να προλάβουμε τις πτήσεις. Παίζαμε πολλές φορές τη μία μέρα μετά την άλλη και κάποια στιγμή τα έπαιξα. Λαιμός είναι. Την ημέρα που πήγαινα στη Βοστόνη να δω το γιατρό μου, ήταν παρέα μου η Χαρά και ο Χρήστος. Μια συμπαράσταση. Φοβότανε. Ένιωθε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που τραγουδάει. Το νιώθε, ένιωθε να κουράζεται. So how have you been? I've been good. Yeah. I mean, after the surgery. How many years is it now? It was 2006. Yeah. Oh, 5 years. I had a tough year, I remember. Yeah. I went to the Eurovision contest. Yeah. Disaster. Where I used the cortisones and because I wasn't able to sing. But then, the first year I was a little afraid that my voice... Τον Steven Seitels, που θεωρείται στον κόσμο ο καλύτερος γιατρός, τον βρήκα μέσα από το ίντερνετ. Είχε χειρουργήσει έναν πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγουδιστή, τον Steven Tyler, τον Aerosmith. Και όχι μόνο, στη Cher, τη Julie Andrews. Do you have any specific concerns, like you had a period where in the last year or two, things just weren't right, or things have generally been going quite well? No, it was never consistently in a situation that would worry me, no. But I had moments like that, I went, oh, I hope it's not a nodule again. Breathe.
So, your vocal cords look like when I met you 6 years ago. They, oh, no. Oh yeah. Before the surgery? Yeah. I have the nodule again? Yeah. We do it in August. You have September, October. You should be able to work in November. Okay. Cleaning again. Goodbye. Thank you very much. Στενοχωρέθηκε, ήταν πάρα πολύ χωμένη. Είχαμε και άλλες συναυλίες στην Αμερική να κάνουμε. Και είχε άγχος. Μην κουραστεί η φωνή της, μήπως δεν μπορεί να τραγουδήσει. Θέλει 2 εβδομάδες να μην μιλάς, αλλά θέλει 2 μήνες να μην τραγουδάς. Στα μισά της περιοδίας και μετά ακριβώς που είχα δει τον γιατρό μου, αποφάσισα να πάω στη Νέα Υόρκη να δω τη Σοφία και την Πατρίσια. Hello, my name is Patricia Field. You know me as Pop, Color and Plastic. And the Emmy for Outstanding Costumes for a Series goes to the team from Sex and the City. Pat Fields is a legend. Her visionary sense of style and fashion. Really good at telling story with clothes, and she really knows these women in the city because it's her city and she helped create it. It's all about those details that tell the story of how you dress. Νομίζω ότι η Πατ είναι από τις πιο αγαπητές γυναίκες στον κόσμο. Το έχω ζήσει δηλαδή, κάνοντας την παρέα. Λατρεύουνε. Κυρίως από τη δουλειά της στο Sex and the City και πέρα από αυτό. Για όλο αυτό που έχει αναπτύξει σαν στυλίστρια, που έχει ξεφύγει από κατεστημένα. Αυτό τη χαρακτηρίζει. I'm going to Atlanta. I'm going to Friday morning. Τι ώρα φεύγεις από εδώ? I'm going early. I How think early? I'm going to get up that early. No, I can't go so early because I'm performing in the evening. I have a 10:30 meeting in Atlanta. Oh, yeah. So I'm going to leave, you know, in the morning. Nikki has a table for you, right? I don't know. Yeah, she must be because she's been telling me. It's just me. 3 of us. Just give us whatever. Are you happy on stage? Am I happy on stage or am I hopping on stage? Φαντάζεσαι να σου βάλω τραπέζι πάνω σε σκηνή. You can do it. Because you're on stage all the time. You love the stage, παιδί μου. You love it. You're the queen of it. You own the stage. I met Anna, I can't remember when actually. It was a concert in New York. And I was a fan. I saw this big oversized t-shirt out in Astoria. And it was a blue, like, silhouette of Anna. Grab me 2 asparagus from there, please, stop. Little t-shirt dress for the concert. So I recut the t-shirt into a little dress, and then I thought, I gotta make one for Anna, so I got a big one that says, I love New York. So I threw to her, and she was like, what is this? I love this house. You love my house? Yes. I wish this could do... Το σπίτι της είναι ακριβώς αυτό που είναι η Πατρίσια. These colors. Warm colors. Έχει μέσα όλα τα στοιχεία που έχει πάρει από τα ταξίδια που έχει κάνει. Όλες οι επιρροές της, όλες οι αγάπες της. Δεν θα μπεις ποτέ στο σπίτι της Πατ και να μην ακούγεται δυνατά μουσική. Και κυρίως γυναίκες τραγουδίστριες από όλα τα μέρη του κόσμου. Κάπως έτσι μου είχε πει ότι έπαιζε και εμένα πριν καν με γνωρίσει. Ήταν φαν. Πράγμα που με τιμάει.
από μια τέτοια γυναίκα. Everybody now, get out of here. I didn't expect to have to clean up after fucking dogs. Σουλτάνα, είσαι καλά εσύ. Φαίνεσαι λίγο στενοχωρεμένη. Το θέμα αυτό με τον γιατρό με ανησυχούσε πολύ, αλλά το έκρυβα. I'm involved in this new magazine right now called Love Cat. Και από την κόρη μου και από τους φίλους μου. Φρόντιζα να περνάω καλά, από το να το συζητάω συνέχεια. Καλωρίτα, σενιωρίτα. I don't know if you remember me because my hair's all wrapped up now. I met you before. But it's day. Είναι μια εμπειρία το μαγαζί της Pat. Είναι κάτι σαν πολυκατάστημα. Δηλαδή μπορεί να ψωνίσεις ρούχα, να πας να φτιάξεις τα μαλλιά σου, να αγοράσεις περούκες. Μπορεί να το βάψεις αυτό, μπορεί να το φτιάξεις. Αυτό βασικά ξεκινάει από ψηλά. The color is, but the thing is that you can do the color exactly like yours. Why don't you put it a little further? Γενικότερα η Άννα είναι fan. Της αρέσουν οι φράτζες, οι αφέλες, πολλά πράγματα μαζί. Καταλήγει σε κάτι. Ποια, για φέρτε. Και το επόμενο πρωινό, πόσες ώρες μπορεί να έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 8. Χάλια. Δεν νιώθω λίγο με τα μαλλιά, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Έχω επιθυμήσει, ο χωρισμός μας φοβερά μου έχει στοιχήσει. Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. This song at some point says that I, because I don't see you, I lost all my weight. And I said to people, what if I was fat? I couldn't sing that song. Έχω γίνει μισή, λέει. I would say, έχω γίνει διπλή. Ενά λοιπόν ποια είμαι. Ίσως βγαίνει η φωνή, ε, μήπως να κάνω κι εγώ έτσι. Είναι χαρά. Στα τέτοια σας. Δύο από τους συνεργάτες μου που αγαπάω πάρα πολύ είναι η Χαρά και ο Χρήστος. Πέρα του ότι είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνουν, η σχέση μεταξύ τους είναι τραγική. Είμαι πολύ τυχερή που δουλεύω και με τον κολλητό μου και ότι έχουμε αυτή τη σχέση με την Άννα οι τρεις μας. Καμιά φορά δηλαδή δεν είμαι εγώ το θέμα, είμαι ο θεατής των δύο stars, ας πούμε, Χαρά Χρήστος. Καμιά φορά θα τους λέω, hey, για μένα. 9 η ώρα πρέπει να βγει στο show. 9 παρά τέταρτο. Παιδιά, ελάτε, make-up μαλλιά, έχετε 10 λεπτά, ε. Χαρά βάθη, εγώ μία. Βάζω eyeliner. Πατρίσια, here. Αγάπη, δεν το πιστεύω, εδώ. Πουλάρα μου. Hi, darling. Βάζω καλιόν. Πατρίσια, look the shoes, it's Jeremy Scott. I love it. I love them. They're cute, they're very Hermes. Yeah. Δεν είναι ωραίο το φρύδι, εδώ δεν έχει τελειώσει. Μα δεν έχω πάψει καν να πει, δεν προλαβαίνω. Το έκανες αλλιώς αυτό. Δεν έβαλες το άσπρο. Πώς θα βάψω αυτό. Θα το αλλάξουμε σήμερα το styling, να κάνουμε ένα άλλο πράγμα. Όλα αλλαγή, έλα, βαριέμαι. Είμαι η Άννα Βύση. Θέλω νέα πράγματα. Ξέρεις που γελάω πάρα πολύ. Που είσαστε από την ίδια μεριά, κάνεις ίδια μεριά eyeliner και κάνει αυτός φράτζα. Σπρώχνεστε. Μισό. Και μάσκαρα. Και τελειώσαμε. Πρέπει να φύγω. Ναι.
το ελληνικό κοινό στην Αμερική θεωρώ ότι είναι πολύ απλά πιο αγνό. Μπορώ να πω ότι θυμίζει δε και παλιότερες δεκαετίες. Δηλαδή είχα δει τον κλασικό γλετζέ, τον κλασικό λαϊκό τύπο που γουστάρει να ανέβει και να χορέψει τη ζεϊμπεκιά και αν ανέβει κανείς πάνω και του δυσπάσει μπορεί να τσακιστεί. Λοιπόν, Μάκη, έχεις όρεξη. Δώσε τα χέρια για τον Μάκη Χρυστοδουλόπουλο. Και εκεί που τραγουδάω στην Ατλάντα, μου λένε ότι είναι ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος. Έχει έρθει να σ' ακούσει και λέω, αγουστάρω. Και έγινε να το σώσει. Μπορώ στην εκκλησία, για ακόμα μάχη παιδιά. Έλυσα μου το δώσει. Τακ, 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 τα πετάγαν έτσι. Φοβερή τεχνική, ασύλληπτη στιγμή. Μιλάμε για πολλά δολάρια. Εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα. Είχαμε μείνει όλοι έτσι. Κοιτάγαμε. Φοβερός τραγουδιστής ο Μάκης. Ο οποίος ανεβαίνει πάνω και ξεχνάει να κατέβει, γιατί έχει τόσα πολλά να πει αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι πολλά λεφτά. Yeah, right. No, they had piles of money. Got 2,500 dollars. When they throw money, τα παίρνουν όλοι μαζί. Yeah, they share. Γεια σου, Ατλάντα. Καρδιά μου στα δώσα όλα και μείνα στο να σω. Ποια καριέρα, ποια φωνή, ποια βύση. Τι έγινε ρε παιδιά, θέλουμε ταξί, είμαστε άρρωστοι. Πολλές φορές στην Αμερική για περιοδεία. Αλλά ομολογώ αυτό το ταξίδι μου τα φύλαγε όλα. Ένιωθα τη φωνή μου έτσι κουρασμένη. Γιατί δεν έβγαινε όσο άνετα ήθελα να βγαίνει. Δεν γίνεται, δηλαδή υποφέρω. So, your vocal cords look like when I met you 6 years ago. They, oh, no. Oh yeah. Yeah. Before the surgery. Yeah. I have the nodule again. Yeah. Δεν έχω καταλάβει που πάμε. Πόπι, που πάμε τελικά. Disney, okay. Ανάμεσα στα πράγματα που γουστάρω στην Αμερική είναι να συναντάω φίλους που δεν ζουν στην Ελλάδα. Είσαι σαχτίστης, το ξέρεις. Η Πόπι είναι η πιο παλιά φίλη που έχω στη Νέα Υόρκη. Χαρά που είναι. Πρώτη φορά που ήρθα στην Αμερική με τον Μπάριο και είχα πάρει τη μαμά μου, παιδιά. Περίμενε, γιατί εγώ ήμουν μαζί του. 30. Almost 30 years. Yeah, like 26, 27 years ago. Όταν έμενε εδώ, είχαμε βγάλει το όνομα το Odd Couple, γιατί ήμασταν αντίθετοι οι δυο μας. Εκείνη star, εγώ δεν είμαι. Εκείνη πλούσια, εγώ δεν είμαι. Εκείνη ψηλή, εγώ δεν είμαι. Εκείνη αδύνατη, εγώ δεν είμαι. Ό,τι είναι εκείνη, εγώ δεν είμαι. Αλλά αυτό που είμαστε και οι δύο είναι αγαπημένες και περνάμε καλά.
Όπου έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο να οργανώνει πράγματα. Τα έχει κανονίσει λοιπόν όλα, ότι μπορούμε να κάνουμε γύρισμα στην Disneyland και φτάσαμε μέχρι την πόρτα. Παίρνουμε τα εισιτήρια. Μας δίνει τα 6 και πάνω που πάει να χτυπήσει τα άλλα 2, βλέπει τη μηχανή δίπλα μου και μου λέει δεν επιτρέπονται αυτές οι μηχανές. Και τρελάθηκα. I mean, the equipment is worth like thousands of dollars. It's not like, you know, it's like $17,000 worth of equipment. I don't think a lock would be a good idea. So we end up with an apology and that's how we leave it. Και πίνασα κιόλ. Πες τους ότι πίνασα. And she's hungry. Ο εγωισμός σου φταίει. Παιδιά, πόσο καταπληκτική είναι η Πόπη. Καλό τα παιδιά. Εγώ γουστάρω πολύ τη φάση μαζί. Και πάντα βοηθάει, πάντα. Τα βρίσκει όλα. Γιατί μας έφερε εδώ πέρα, οδηγάει τόση ώρα. Όλοι πετυχαίνουν. Δεν υποχρεωμένοι. Μπήκαμε μέσα, κάναμε τη δουλειά μας, φύγαμε. Δεν πληρώσαμε και τίποτα. Το βρωμοσύστημα. Εγώ φταίω που ήθελα να σας φέρω και στο Disneyland. Ποια Disneyland. Η αγελαδίτσα είναι έτοιμη. Έλα ρε, έλα. Μπορώ λίγο, είναι έτοιμη. Έτοιμη με την ξεκόλυφτα. Έλα. Και σένα πώς σε λένε, μωράκι? Εμένα, Μπάμπη. Thank you very much. It's the best. Πάμε ρε μωράκια. Έλα εδώ, εδώ. Το tour αυτή τη φορά ήταν πολύ ευχάριστο. Ήμασταν ωραία γενικά ομάδα. Υπήρχε της καλή διάθεση. Αλλά εγώ είχα πάντα στο μυαλό μου τον φόβο για τη φωνή μου, για την εγχείρηση που θα έπρεπε να κάνω. Περνάγαμε από κουζίνες μεγάλων ξενοδοχείων, από κουζίνες καζίνων. Δίπλα από τα φιλέτα που τα κόβανε, τις μπριζόλες. Και πάντα η Άννα με το γνωστό χαβαλέ. Κοιτάξτε που σας φέρνω. Κοιτάξτε δεξιά-αριστερά τι ζούμε. Εδώ θα σε βάλω. Χαρά. Μεγαλία σου μιλά. Θα είναι η καλύτερη βραδιά. Why? Είναι ο κόσμος είναι τόσο έτοιμος τόσο να διασκεδάσει. Oh, really? It's the ήχο is great. It's like the best ήχο you're ever gonna have on tour. Πόσα σου δώσανε για να το πεις όλο αυτό. Γεια σου, κομπάρα! Μισό λεπτό να φτιάξω το μικρόφωνο. Μπορώ να έχω ένα άλλο μικρόφωνο. Κάνει θορύβους, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Sorry ρε παιδιά, αλλά δεν ακούω καλά. Με τα χρώματα, το μυστικό.
τέτοια νεύρα εκείνη την ημέρα, γιατί άκουγα σαν από πηγάδι. Όλοι μπροστά μου ήταν σαν slow motion, ένα πράγμα, ένας εφιάλτης ήταν για μένα. Let's finish this song nicely. Then I'll take a break for 10 minutes and I'll come and make it more mess. That's it. Μα δεν τι πάει το! Το άτιμο αυτό, αυτό το άτιμο το σέρνε. Δηλαδή τραγουδούσα και έκανε πσσ, πσσ, σπάγαν τα αυτιά μου δηλαδή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το ξέρω, δεν. Sorry, αλλά είχα προβλήματα με τον ήχο. Το δικό μας το σύστημα. Ναι. Έπαθε ζημιά. Με το πτήση, απ' την πτήση. Δεν μπορώ να φανταστείς τι έπαθα. Έχω ρόλο προστασίας απέναντί της σε πάρα πολλά πράγματα. Και σε στήσιμο ακόμα δουλειάς και μιας παραγωγής ή μιας συναυλίας ή οτιδήποτε. Ναι, με τελειώνουν το αντίστροφη μέτρηση. Έλα. Είναι αντίστροφο. Ναι, ρε παιδί μου, έχει την εισαγωγή. Μην αγχώνεσαι. Δεν πρέπει να πάω από την άλλη μεριά. Ναι, ξέρουμε. Έλα, πάμε. Okay. Θα ασχοληθώ με τα οικονομικά, θα ασχοληθώ με τα νομικά, θα ασχοληθώ με τα λογιστικά της, τα τεχνικά της. Το μικρόφωνο ποιος το έχει. Αν είναι ο ήχος της εντάξει, αν είναι τα φώτα της εντάξει. Αν πληρώθηκε ο κόσμος, αν δεν πληρώθηκε ο κόσμος. Μέχρι τώρα μεγάλουν τρία παιδιά και ξαφνικά έχει βρεθεί να κάνει τα πάντα μαζί μου. Η Νίκη είναι ανεκτίμητη. Έχει και κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους συνεργάτες μου. Την αγαπάνε όλοι. Χωρίς να την κάνουν ό,τι θέλουν όμως. Είναι σκληρό καρύ. Down and I'm like, down, huh? Motherfucker, bring your voice up, bring the music. You did it afterwards. Yeah, but it could have been even better, but it was better. Πολλή δουλειά, πολλά χρόνια,
πολλές εμπειρίες, πολλά ξενοδοχεία, πολλές βραδιές, πολλές ώρες, πολλά ξενύχτια, κούραση. Γι' αυτό δεν θα σας αφήσω να δείτε τα μάτια μου. Αυτά τελείως ψέματα λέω. Να τα. Αυτή η εγχείρηση που έπρεπε να κάνω είναι μια σχεδόν συνηθισμένη εγχείρηση για έναν τραγουδιστή. Το να επέμβει όμως κάποιος και να πρέπει να σου ξύσει κάτι από τις φωνικές σου χορδές, αυτό είναι τρομακτικό. Τόσο λάθος να κάνει, τέλειωσες. Ποια καριέρα, ποια φωνή. Ποια βύση. Are you okay? Fine. Όχι, έχω πονοκέφαλο. Δεν μπορώ να πάρω χάπια, μου είπανε. Καπνίζω. Είμαι τρελή, έτσι. Δεν υπάρχει. Βλέπεις οι άνθρωποι, γιατί στις χειρότερες στιγμές της ζωής τους γίνονται ακόμα χειρότεροι. Για να έχουν λόγο να ξαναγίνουν καλά, μάλλον. Θα τραγουδάς άλλα 40 χρόνια. Δεν θέλω. Γιατί? 40 χρόνια όχι. Πόσα θες? 38. 37. Έχω βάλει 5 κιλά. Εγώ θα έλεγα 8. Το πας λίγο. Έχω ξεκινήσει το τσιγάρο. Όχι, δεν το έχω ξεκινήσει. Το σχένω με το τσιγάρο σου, να με ζαλίζει. Κάνε τζούρα τώρα. Νιστάξα. Από τόσο φαΐ πώς να μην νιστάξεις. Σταμάτα ρε. Πάλι αυτό. Γιατί με έχει πιάσει η πνίλη από το φόβο μου. Από το φαΐ. Ξύπνησες για να φας καταρχήν, γιατί ξύπνησες στις 8.30. Κατεβαίνω κάτω και είχες ήδη πάρει ομελέτα, μάφιν, την οποία δεν έφερα. Ψωμιά και έβαζες το βούτυρο και το cream cheese. Μετά συνεχίζουμε. Πάμε και τρως στο... Στο φιγκ. Και τι έφαγα, μια μακαρονάδα. Και ήθελες με το ζόρι να πάρεις μια μεγάλη πίτσα. Που σου είπε η γυναίκα ότι είναι για family. Ξέρεις, και εγώ family δεν είμαι. Με το family μου ήμουνα. Ζήτησες 4 φορές να σου φέρουν ψωμί. Δεν θα συγκρίνεις. Τι έτρωγες πριν, που ήταν βιταμίνες και πίτουρα. Σε σχέση με αυτό που τρως τώρα είναι drastic. Είναι μεγάλη η διαφορά. Είμαι καταπιεσμένη. Μετά τώρα σε βρήκα κάτω να τρως παγωτά και μετά να ξαναστέγγει τα πάρει δεύτερο. Τρώω γιατί έκοψα το τσιγάρο. Καπνίζω γιατί θέλω να φάω. Όχι, καπνίζω γιατί έκοψα το φαΐ. Ξέρεις τι ώρα θα ξυπνήσω αύριο. Σιγάρε μα, ξυπνάω κάθε μέρα 6 ώρα. Πώς κάνεις έτσι? Εγώ δεν ξυπνάω πάντως. Γιατί? Επειδή είσαι διάσημη δηλαδή και δεν χρειάζεται. Σε παρακαλώ, παίρνω λίγο ποδάρια μου. Λίγο. Το πρώτο δαχτυλάκι. Κρύα χέρια. Δεν μπορώ ποτέ να σου κάνω, μια ζωή σε γραγαλάω λες. Θα κάνουμε, πάμε κάνουμε, να κάνουμε κάτι τουλάχιστον, να βρεφατίσουμε. Εγώ τέρμα. Έκλεισα ρολά σήμερα. Έχω άγχος για την εγχείρηση. Και εγώ μου έχει κολλήσει κάτι μέσα στο δόντι μου και δεν ξέρω πώς θα μου βγει. Έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως βλέπεις. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Το επεισόδιο θα λέγεται όσο δεν έχω φωνή. Όσο δεν έχω φωνή. Σωσία, τι ωραία που τραγουδάς. Θα κάνουμε λαϊκό πρόγραμμα. Ωραία. Αναβήσει λαϊκό πρόγραμμα. Για πάμε. Λοιπόν. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Μετά. Και... Πάμε όλοι. Καλημέρα καινούρια μου αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή, από σήμερα τέλος τα λάθη, φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Σαν και εμένα καμιά δε σ' αγαπάει, ούτε για σένα ναι πονάει. Καρδιά.
μου στα δώσα όλα και μείνα στο να σω. Μόνο θα θέλα να σου ψάσω πως τη μέρα που θα φύγεις θα καταστραφώ. Γι' αυτό και στα δώσα όλα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου, πράγματα και συναισθήματα μου για να σου θυμίζουν κάθε ώρα και λεπτό πως νιώθω εγώ. Μπράβο, Σοφία. Αγιά σου. Ωραία τραγούδια αυτά, ναι. Πολύ. Πες ότι δεν έχεις φωνή μετά από αύριο. Σ' άρεσε σήμερα που τραγούδησες το τελευταίο σου τραγούδια μαζί μου. Ναι. Δώσε πέντε. Έχεις άγχος. Αλήθεια πες μου. Δεν έχω φτάσει στο να σκεφτώ, ας πούμε, ότι μπορεί για να χάσω τη φωνή μου. Είμαι ακόμα στο πρακτικό μέρος, ξέρεις, που θέλω να ξέρω. Η ένεση, το αυτό. Στο κρύο εκεί, στο διάδρομο που θα μου βάζουν τις ενέσεις αυτά. Πάμε, δεν έχω ώρα. Έχω να κάνω ηλιοθεραπεία. Ξέρεις πόσα πράγματα έχω να κάνω σήμερα. Ψώνια, ηλιοθεραπεία, γυμναστική, γιόγκα. Να σκεφτώ. Κλειδί έχουμε δωματίου. Μισό λεπτό θέλω να αλλάξω παντελόνι. Δεν ξέρω αν μου αρέσω. Έλα, Σοφία, πάμε. Μισό λεπτό να αλλάξω φρακί. Έλα. Φρακί μου. Ξεχάσαμε τίποτα σε σχέση με την πέπρο να πάω. Έβαλες από την ειδικό μου. Καλά, Σοφία, στη μόνη. Ξέρεις πόσο δεν με βολεύει η γύριση σου σήμερα. Δεν έχεις ιδέα. Τόσο ωραία μέρα. Να πάμε να κλειστούμε στα νοσοκομεία πρωινιάτικα. Τι κακά έχω κάνει και τα πληρώνω. Σε παρακαλώ, ας τα νύχια σου. Δεν τρώω. Να κουμπάω. Πεινάς μόνο. Θεέ μου, μπορώ να μου βάλουν αυτό το πράγμα το Ivy. Το σκέφτομαι τόσες πολλές μέρες που κάτι θα γίνει με αυτό σήμερα. Θα μπει κατευθείαν, θα κοιμηθείς και θα πεις και ένα τραγουδάκι. Δεν μπαίνει κατευθείαν. Νομίζω. Πού να κάνω έτσι. Μπορεί εδώ. Εκεί μακάρι, εκεί δεν με πειράζει. Εδώ, εδώ το βάζω, δεν μπορώ. No, I love you. You'll take care of my mom. I will take care of your mom. Okay. Before, now and always. Stan, over you going home today. I'm going home. Okay. I just sit home. This is You never know. Right. Okay. So they'll be waiting for you. When you come back, they'll be waiting for you. Bye, guys. Η εγχείρηση αυτή κράτησε 2 ώρες. Εγώ δεν ξέρω, κοιμόμουν. So the surgery that Anna had was called a microlaryngoscopy. We removed the what we would refer to as fibrovascular nodules. So into the future, she will just vibrate more effectively, efficiently, which will result in a prettier singing voice.
by? She should be have this healed probably about 2 weeks. Oh, yeah? So this one will go fast. So I can see her at 2 weeks. She can speak at that point. Nice. And then maybe start her singing about 3 to 4 weeks. You're kidding me. Did you tell her she's awake? She's awake. She's heard it. She's happy. Can she's smiling. Her? Yes. We need to go out there and not to worry about Mama. Oh, thank you. Δεν πονάει για καθόλου μετά. Απλά όταν ξυπνάς έχεις μια δυσφορία έτσι στο λαιμό σου. Ναι. Αυτό. Από εδώ βάζω το φάρμακο. Ωραία. Το οποίο... Πω πω τι έχω να ακούσω στα μεσημεριανά αύριο. Τι να κάνουμε, κάνουν και στη δουλειά τους. Είναι και αυτό μια δουλειά. Να βρίζεις, να κουτσομπολεύεις, να κρίνεις. You are such a good man. You just saved that poor lady from. Είναι πολύ εύκολο να πιάνεις έναν άνθρωπο για τη βύση, ας πούμε, και να λες, πα, πώς είναι αυτό, γιατί το έκανε αυτό. Why are we waiting here? Να πάμε εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, θέλουμε ταξί, είμαστε άρρωστοι. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί είναι ντροπή να κάνεις πράγματα μόνο και μόνο για το τι θα πει ο κόσμος ή πώς θα το πάρει ο κόσμος. Σημαίνει ότι δεν έχεις προσωπικότητα, σημαίνει ότι δεν έχεις ταυτότητα, σημαίνει ότι δεν ξέρεις καθόλου τι σου αρέσει. Εντάξει είμαστε. Ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Θα κάνεις έναν ύπνο τώρα ωραίο. Σου βάλουμε ξαπλώσεις. Περάσει και ο πόνος, don't worry. Εντάξει, αγάπη μου, εγχείρηση έκανες. Και μια χαρά είσαι, στράφηκες και έφυγες. I want to tell you how much I love you. Δεν λέω ότι δεν κάνουμε λάθη, κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι την ώρα που κάνεις κάτι να μην νιώθεις εσύ ότι κάνεις λάθος. Ξέρω τι μου αρέσει και πρώτα απ' όλα αισθάνομαι καλά με μένα. Και αυτό με ενδιαφέρει. Όχι από εγωισμό, από ειλικρίνεια. Χρόνια. Το να επέμβει όμως κάποιος και να πρέπει να σου ξύσει κάτι από τις φωνητικές σου χορδές, αυτό είναι τρομακτικό. Τόσο λάθος να κάνει. Ποια καριέρα, ποια φωνή, ποια βύση. Δεν πονάει για καθόλου μετά. Απλά όταν ξυπνάς έχεις μια δυσφορία έτσι στο λαιμό σου. Και άρχισα να τρώω ασύστολα, όμως ασύστολα. Τρως λες και δεν έχεις φάει 10 χρόνια. Ναι, δεν έχεις φάει 10 χρόνια. Θα αμέσως στην Αθήνα, γιατί προτιμούσα να κάνω αφωνία και να είμαι σπίτι μου.
Πριν πάω να την πάρω, σκεφτόμουν να πω ότι έχει πολλά νεύρα. Στο είχα στείλει και σε μήνυμα και όλες λέω, ελπίζω να μην έρθει με πολλά νεύρα. Πάω στο αεροδρόμιο να την πάρω. Καταρχήν μου είχε λείψει πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ καλή. Θα κρατήσει καμιά ώρα αυτό, σκεφτόμουν. Αλλά εντάξει. Περνάω τέτοιες καταστάσεις, εγχειρήσεις, απογοητεύσεις, φόβους, πανικούς, πόσο θα κρατήσει αυτό όλο. Τελικά συνειδητοποιώ ότι αξίζει κανείς να κάνει αυτό που αγαπάει όσο μπορεί κιόλας. Όσο έχω φωνή δηλαδή, θα τραγουδάω. Όσο έχω φωνάρα δηλαδή. Σονάρα. Να. That's pretty good for not having sung. I had to. No, you know, sure, but you haven't used it. Stand up and. Μου είπε ότι πιάνω τρεις οκτάβες. Okay, πράγμα που είχα ξεχάσει. Τώρα καταλαβαίνω τι μου λέει. Εγώ έπαιρνε κάτι φωνή μου. Πού ήρθαμε? Taking a movie. No, really. It's a show. It's a show. Θυμάμαι που είχα κάτσει εδώ πριν την εγχείρηση και κάπνιζα. Τι μίζερη που ήμουνα. Τώρα κάθομαι εδώ, έχω κάνει την εγχείρηση, όλα πήγα καλά. Αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Πεινάω. Τι θα φάμε? Πού είναι η οδηγή μου, πού είναι η λιμουζίνα μου? Δεν είμαι μια στάρ εγώ? Πάω να πάρω ταξί. Όσο έχω φωνή, τα στο τράγω. Ετοιμασίες για άλλο ένα σοου στη ζωή μου. Τι είναι η μικρή σκηνή? Δεν υπάρχει σχέδιο, ρε παιδί μου. Όχι, να μην κάνουν τίποτα απολύτως. Θα έρθω κι εγώ, σε λίγο. Άγχος. Πώς θα κάνουμε πρόβα, δεν έχουμε το πρόγραμμα? Αλλά εγώ τα έχω εδώ πέρα σε φωτογραφίες. Μα τι τα έχεις σε φωτογραφίες, γιατί εγώ τι θα έχω μπροστά μου, δηλαδή, να κοιτάω. Έχω τόσες πολλές φορές τυπώσει εδώ το πρόγραμμα, δεν υπάρχει πουθενά στο σπίτι μου. Κούραση. Oh, please God. We can't do it like this, guys. I quit. Dancers, come off the stage. I quit. Stress. Πάω για αυτοκτονία. Τα χάπια μου! Έχω παχύνει λίγο εδώ, να το χάσω. Εγώ θα φάω ένα μήλο. Έχεις πρεμιέρα σε λίγο καιρό. Φέρω το μισό. Έχω κουραστεί μια ζωή να ταλαιπωρούμε με αυτό που λέγεται καλή διατροφή. Τη βράζουμε. Αυτό όλο. Ναι. Όχι, κόβεις κομμάτια. So want you. Κουράστηκα. Δεν θέλω να τραγουδάς, θέλω να έρθεις μαζί μου στην Νέα και να κάνουμε παρέα, να με προσέχεις, να μου μαγειρεύεις. Ναι. Και να... Αυτά. Μέχρι να έρθει η μέρα της πρεμιέρας που μετά... Τα ξεχνάς όλα και απλά απολαμβάνεις τις βραδιές. We are always running for the thrill of it.